πίνα του ομίλου, να πω μερικά λόγια για τις δράσεις του ομίλου μας φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω τον διοικητή της Αρμπορίας, του Λιμεναρχείου, τον υποδιοικητή της αστυνομίας του Αρσιμού Σταθμού, τον κύριο Καπετανάκη, τον δήμαρχο, τους αντιδήμαρχους, όλους τους επίσημους που είναι εδώ πέρα. Ο ναυτικός όμιλος φέτος είχε μια καλή δράση, καλύτερα από άλλες χρονιές που είχαμε σχεδόν αδρανήσει. Είχαμε συμμετοχές στην αθλητών του ομίλου μας, στη Ρεκάτα που ήρθε πρώτη, με πρώτη κύπελο. Είχαμε συμμετοχή στο Τζέκος 4 με αθλητές του ομίλου μας που ήρθαν στην τρίτη θέση. Και επίσης συμμετέχουμε και φέτος πάλι στους αγώνες αυτούς και με μια νέα κατηγορία, τα Τορνέιτο, που έχουμε αθλητές του ομίλου μας. Φέτος έχουμε αναλάβει την υποχρέωση, εκτός από τους αγώνες τριγώνου, κυπέλων, ανίδων και εφήβων, να κάνουμε G24 πανελλήνιο διασυλλογικό του Αγίου Πνεύματος και την επόμενη εβδομάδα να έχουμε το Match Race. Το Match Race είναι ένας αγώνας που είναι 5 αγώνες στη σειρά σε πανελλήνι, το οποίο στο 5ο τελευταίο συμμετέχει και σε όλους τους αγώνες συμμετέχει ο ομιλός μας, αλλά ο τελευταίος θα γίνει στη Σιτία. Ξεκίνησε να παίζει το μπάνερ το διαφημιστικό και η Σιτία μέσα και μετά τον ημιτελικό που θα είναι στη Σιτία θα είναι ο τελικός στην Αθήνα. Όλες πόσες ώρες που θα μπουν θα τρέχουν τα μπάνερ σε όλο το διαφημιστικό από τώρα μέχρι το τέλος των αγώνων που είναι μετά τον Ιούνιο. Θέλω να ευχαριστήσω για την αρρωγή που είχαμε από το Δήμο Σιτίας στην περιφέρεια και ελπίζουμε και τώρα σε αυτούς τους αγώνες να έχουμε τη συνδρομή σας και την αρρωγή σας να συνδιοργανώσουμε τις αγώνες, γιατί εμείς σαν ναυτικός όμιλος έχουμε πάρει ένα leader τριετίας, το οποίο κάποια από αυτά δεν είναι μέσα, δεν καλύπτονται από αυτούς τους αγώνες, γιατί η Ομοσπονδία δεν μας τους έχει δώσει. Τώρα έχουμε ένα καινούριο κεφάλαιο και θα θέλαμε τη συνδρομή για την αρρωγή όλων, να διαφήμισουμε και την πόλη μας, να περάσουμε και τα πληρώματα που έρθουν εδώ πέρα, γύρω στα 30 πληρώματα παίζει το Match Race. Οπότε αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε όλους τους αγώνες αυτούς. Δεν έχω να σας κουράσω, δεν έχω να πω πολλά άλλα επί αυτού. Θέλω να σας ευχηθώ όλους καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία στις οικογένειές σας. Σε όλους τους ναυσιπλούς να έχουμε καλές θάλασσες. Οπότε δεν έχω να ευχηθώ κάτι άλλο. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο αν θέλει να πει κάτι για μας ή τον κύριο Λιμενάρχη. Καλησπέρα και για χρόνια πολλά σας δεν τα πάμε. Να συγχαρώ τον ναυτικό όμιλο της Σιτίας. Η αλήθεια είναι ότι μας περιβάλλει η θάλασσα, οπότε είναι εκ των νόμων κάνευ ότι ολονών τα βλέμματα είναι στραμμένα προς τα εκεί. Το κομμάτι της λιμενικής ζώνης για την παρούσα δημοτική αρχή, να ξέρετε ότι είναι πολύ ζωτική σημασία. Ήδη, όπως γνωρίζετε όλοι, υπάρχει ένας σχεδιασμός για το master plan όλης της περιοχής. Έχει ξεκινήσει από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Έχουμε πει ότι πριν κατατεθούν οι οριστικές μελέτες να γίνει μια δημόσια διαβούλευση και με εσάς και με όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε αν υπάρξουν κάποιες σημειολογικές παρεμβάσεις να μπορέσουμε να τις κάνουμε, προς όφελος βέβαια όλων των δημοτών και των επισκεπτών του τόπου. Συγχαρητήρια Πρόεδρε. Η γραβάτα είναι καλοκαιρινή και τα λούχια και τα λούχια. Να είστε καλά και την πρώτη. Καλησπέρα και από μένα. Συνηθίζεται ο πρώτος μήνας κάθε έτους να είναι μήνας ευχών. Παρ' όλα αυτά, σε τέτοιες περιπτώσεις, παρ' όλα αυτά δεν είναι μόνο μήνας ευχών, αλλά και θεωρώ μήνας ευχαριστειών. Και ευχαριστούμε να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους. Στην παρούσα φάση, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά στον Όμιλο. Ευχαριστώ πολύ. Και καλές θάλασσες. Έτσι.
με όλα τα καλά θετικά αυτά που λένε καλές θάλασσες, όσον αφορά να έχουμε τη θάλασσα που χρειαζόμαστε, έτσι, ώστε να γίνονται με ασφάλεια οι αγώνες και πάντα η ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. Και κάτι παραπάνω που θα ήθελα να πω ως προϊστάμενος της λιμενικής αλυσιτείας είναι να σας ευχαριστήσω προσωπικά δημόσια για όλα όσα έχετε προσφέρει όλο αυτό το διάστημα σε όποτε κληθήκατε από εμάς για να βοηθήσετε και να συνδράμετε για περιστατικά έρευνα και διάσωση και ήσταν εκεί με το πρώτο τηλέφωνο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε και να πούμε, δηλαδή στην ουσία είμαστε ευγνώμων και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ίσως πρέπει να αναπτύξουμε το search and rescue στη Σιτία που δεν υπάρχει. Υπήρχε μια πρόταση από μέλη του ομίλου μας να έχουν δύο πληρώματα στα πάει με δύο φουσκοντά στη θάλασσα που πρέπει να το δούμε με το λιμενικό ταμείο και να πάει στιγμή άμα χρειαστεί ανάγκη να το στελεχώσουν ήδη και να βγουν στη θάλασσα. Οπότε ίσως αυτό πρέπει να το δούμε με το ΨΕΑ, με τον κύριο Δήμαρχο, με εσάς, να κάνουμε μια κοινή διαβούλευση, να δούμε πώς δουλειά σύνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ που ήρθατε.